τον τρόπο να παρακάμψει τις δυσκολίες που θέτει το Σύνταγμα ώστε να νομιμοποιήσει για μία ακόμη φορά την παράταση των συμβάσεων εργασίας δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων, βρήκε πιθανότατα η κυβέρνηση με τροπολογία που αφορά την καταβολή των δεδουλευμένων των συμβασιούχων ώστε να επιληθεί η εκκρεμότητα που έχει δημιουργηθεί. Πρόκειται για τροπολογία η οποία θα καλύπτει όλους τους συμβασιούχους του δημόσιου τομέα, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας παρατάθηκαν πρόσφατα και για το 2017, αλλά δεν πληρώνονται εφόσον το ελεγκτικό συνέδριο μπλόκαρε τις εντολές πληρωμών. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου, είναι αντισυνταγματική η παράταση των συμβάσεων. Συγκεκριμένα, το άρθρο 103 θέτει αυστηρούς όρους σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του δημοσίου αλλά και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το ελεγκτικό συνέδριο, με απόφασή του, έχει σταματήσει την έγκριση χρηματικών ενταλμάτων και για πληρωμές συμβασιούχων του 2016, καθώς επρόκειτο για άτομα των οποίων η σύμβαση έληξε το 2015 και επίσης παρατάθηκε με βάση τη ρύθμιση Κατρούγκαλου. Καλοδεχούμενη, θα έλεγα, η όποια ρύθμιση, δεδομένου ότι αφορά πολλούς συναδέλφους συμβασιούχους. Μία νομοθετική ρύθμιση, η οποία όμως θα έπρεπε να έχει έρθει πάρα πολύ μπροστά, δεδομένου ότι έχουν λήξει συμβάσεις και με νομοθετική ρύθμιση έχουν παραταθεί συμβάσεις μέχρι το τέλος του 2017. Δυστυχώς, οι επίτροποι αρνούνται να υπογράψουν τα εντάλματα πληρωμής και να πληρωθούν οι συνάδελφοι από 1η του 2017. Αλλά βεβαίως, κυρία Γεωργοβασίλη, την επανέφερε και θα μπορούσα να πω καλό αργά παρά ποτέ. Τώρα, συνολικά όμως, αυτό πρόκειται για την εξόφληση των εργαζομένων, για την πληρωμή των δεδουλευμένων τους. Συνολικά, για το θέμα της μονιμοποίησης τους, τι βλέπετε να γίνεται και αν είστε ικανοποιημένος με όσα γίνονται τώρα? Η νομοθετική ρύθμιση, όπως προείπα, αφορά μόνο την πληρωμή των εργαζομένων. Βεβαίως, έχουμε και τις αλχημίες της κυβέρνησης που αφορούν την μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Γνωρίζετε και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, πριν από λίγο καιρό, με δηλώσεις του κυρίου Βερναδάκη στον τύπο, μονιμοποιούνται περί τις 10-12.000 συμβασιούχοι στους ΟΣΔΑ. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο, σύμφωνα με επίσημη δήλωση στην ΑΔΔΗ της κυρία Γεωργοβασίλη, είναι ανέφικτο. Μας δήλωσε κατηγορηματικά ότι οι συμβασιούχοι οι οποίοι θα λήξουν τις συμβάσεις τους απολύονται την ίδια στιγμή. Η συγκεκριμένη τροπολογία, που μάλιστα θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα, καλύπτει πολλές εκκρεμείς υποθέσεις συμβασιούχων σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, αλλά κατά βάση αφορά τους συμβασιούχους καθαριότητας του ΟΤΑ, ενώ δίνει λύση ακόμη και για τους δήμους που επικαλούνται αδυναμία πληρωμής των συμβασιούχων λόγω οικονομικής δυσπραγίας.